Το ντέρμπι για πρώτη φορά διεξήχθη Σάββατο. Στη βαθμολογία μετά από 10 αγώνες, ο Παναθηναϊκός ήταν επικεφαλής με 27 βαθμούς, ο Ολυμπιακός και Απόλλων ακολουθούσαν με 25, η ΑΕΚ είχε 24. Παραμονές του αγώνα, μετά την τελευταία προπόνηση, οι παίκτες του Ολυμπιακού για να χαλαρώσουν παρακολούθησαν προβολή αθλητικών ταινιών που είχε δημιουργήσει ο κινηματογραφιστής Γιάννης Βόκος. Και πηγαίναμε και σου περνάει η ώρα ευχάριστα. Η σκέψη σου δεν είναι στο παιχνίδι και δεν πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό. Επιλέγατε συγκεκριμένα τον Γιάννη Βόκο για κάποιο λόγο? Όχι. Και διάφορα ελληνικά έργα που ήταν καταπληκτικά για την εποχή. Και πολύ γέλιο. Αλλά εμείς με Μπουκόβι είχαμε και ένα άλλο σύστημα. Είχε το σύστημα αυτό. Την προπόνηση την έκανε παιχνίδι. Εφάρμοζε διάφορα παιχνίδια. Και γελάγαμε, πέφταμε. Δεν το πέραμε στα σοβαρά. Για να χαλαρώσουμε. Και ο καθένας ήταν με την οικογένειά του ή πήγαινε κάπου σινεμά ή κάτι θα έκανε. Την ίδια ώρα, εκείνοι του Παναθηναϊκού βρίσκονταν στον κινηματογράφο Αθηναίων για να δουν την ταινία «Στιγμή της Αλήθειας». Είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ τους, καθώς οι επιλογές των ποδοσφαιριστών ήταν διαφορετικές, αλλά ο Αριστίδης Καμάρας, λαμβάνοντας την εντολή από τον Στέφαν Μπόμπεκ, οδήγησε τους συμπαίκτες του στη συγκεκριμένη ταινία. Διαιτητής ήταν ο Γερμανός Κόλφ. Το παιχνίδι ξεκίνησε στις 3 και 4 και οι θεατές που το παρακολούθησαν 45.000. Παραμονές του αγώνα, ο Μίμης Δωμάζος έπαθε τροφική δηλητηρίαση, αλλά τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του. Ο Γιώργος Σιδέρης ήταν εκείνος που σημάδεψε τον ντέρμπι. Στο 54 ο Γιούτσος πραγματοποίησε τη σέντρα, ο Σιδέρης με τον Ποτίνο διεκδίκησαν την κεφαλιά, αλλά ο σέντερ φόρ των Ερυθρόλευκων ήταν εκείνος που την έστειλε στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός νίκησε και η απογοήτευση στο αντίπαλο στρατόπεδο ήταν έκδηλη. Μετά τη λήξη, ο Στέφαν Μπόμπακ δήλωσε: «Ποτέ μέχρι σήμερα το ποδόσφαιρο δεν μου προσέφερε μεγαλύτερη απογοήτευση. Τόσα χρόνια παίζω και διδάσκω ποδόσφαιρο, μα μεγαλύτερη πίκρα από αυτή δεν έχω πιει».